προημείο ότι είμαι υπέρ του δημόσιου χαρακτήρα της ΔΕΗ. Ποιος θα ήθελε να πουληθεί μια δημόσια επιχείρηση, ο πλούτος της πατρίδας μας, οι ιδιώτες και μάλιστα πιθανώς οι οποίοι δεν θα είναι και Έλληνες, με κοινοπραξίες ξένων. Όμως δεν είμαι καθόλου αισιόδοξος ότι μπορεί να πετύχουμε. Και μακάρι, κύριε Δήμαρχε, να εξαρτάται η ιδιωτικοποίηση ή μη της ΔΕΗ ή των μονάδων του νομού μας από εμάς, είμαι σίγουρος, κύριε Δήμαρχε, ότι θα το πετυχαίναμε. Δυστυχώς όμως δεν εξαρτάται από εμάς. Είναι ένα εσωτερικό θέμα, γιατί να πουληθούν οι μονάδες της Φλόρινας και να μην πουληθούν οι μονάδες της Κοζάνης, που είναι περισσότερες. Και μάλιστα είδα και σε κείμενα, πουλήστε τις τέσσερις μονάδες του Αγίου Δημητρίου και αφήστε μας εμάς ήσυχους που έχουμε μόνο τις τρεις μονάδες. Αυτό είναι παγίδα να μετατραπεί εσωτερικό πρόβλημα, ένα πρόβλημα το οποίο είναι γενικότερο σχεδιασμό για την ΔΕΗ. Και βέβαια πάλι πάντα λέω από τους δανειστές μας. Και βέβαια το ότι θέλω τις μονάδες της Φλόρινας δεν είναι τυχαίο, δεν είναι βίτσιο, ούτε είναι η δύναμη των Κοζανητών οι οποίοι επιβάλλουν την πώληση των μονάδων. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ήδη οι κοινοπραξίες που έχουν αποφασίσει για τις αγορές και τι θα πουληθεί θέλουν τη Φλόρινα, θέλουν τη Μελίτη, γιατί δυστυχώς και δεν θέλω να είμαι μάντης κακών, του χρόνου η Φύρον θα είναι πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους ενδιαφέρει άμεσα όλο εκεί το λεκανοπέδιο, το οποίο είναι πλούσιο σε κάρβονο και ίδιας ποιότητας κάρβονο με το δικό μας το λεκανοπέδιο της Φλόρινας. Άρα του χρόνου, και μάλιστα αν θα έχετε διαβάσει στοιχεία για τους οικονομικούς δείκτες της Φύρων, έχει έλλειμμα κάτω από 2%. Πλήρει όλες τις προϋποθέσεις του χρόνου η Φύρων να είναι πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα δεν είναι βίτσιο, ούτε είναι η δύναμη, ούτε επειδή ο κ. Παπακοσταντίνου είναι Κοζανίτης, θέλει να προστατεύσει τα συμφέροντα των Κοζανητών σε αυτό το εφιαλτικό δεκαήμερο που έζησε η περιοχή μας. Από Φλόρινα μέχρι και Κοζάνη. Πλέον οι Κοζανίτες, αυτό που ξέραν να λένε ότι είναι μολυσμένοι το Λεμαίδα και οι υπόλοιποι και εμείς είμαστε καθαροί για να πουλάνε ακριβά τα οικόπεδά τους και τα διαμερίσματα και να έχουν και την κίνηση, έχει καταρριφθεί πλέον, δεν το χρησιμοποιούν ούτε και οι ίδιοι. Οι Κοζάνοι, οι Χερίπους, σχεδόν οι ίδιους με την Πτολεμαίδα. Βέβαια τη μεγαλύτερη επιβάρυνση την είχε το Αμίντο αυτές τις 10 μέρες και οι ανάργυροι, όπου εκεί έπρεπε να πούμε σε αυτούς τους κατοίκους να φύγουν από αυτόν τον τόπο για τις 10 μέρες. Δεν το κάναμε όμως. Θέλω να σας καταθέσω κάποια στοιχεία και δεν θέλω να μακρηγορήσω, γιατί αρχίζει και κουράζεται το σώμα. Ποια είναι η υφιστάμενη κατάσταση σήμερα στο λεκανοπέδιο ή στον άξονα Φλόρινα, Αμίντεο, Πτολεμαίδα, Κοζάνη? Σχεδόν το 1/8 των εκτάσεων της έκτασης αυτού του άξονα είναι λιγνητορυχία. Η Ελλάδα είναι η δεύτερη λιγνητοπαραγωγός χώρα στην Ευρώπη μετά τη Γερμανία και πέμπτη στον κόσμο. Και βέβαια αυτό το δεύτερη στην Ευρώπη, αυτός ο λιγνίτης εξορίσσεται σε μια μικρή κουκίδα, σε μια μικρή έκταση μερικών χιλιάδων στρεμάτων, Φλόρινα, Αμίντεο, Πτολεμαίδα μέχρι και Κοζάνη. Η δραστηριότητα της ΔΕΗ στην περιοχή μας, ακούστε το νούμερο, σημαίνει κάθε χρόνο 43 εκατομμύρια τόνοι διοξιδίου του άνθρακος. Είναι το 40%, το 40% του διοξιδίου του άνθρακα που πάει στην ατμόσφαιρα πανελλαδικά. Αντιλαμβάνεστε τα νούμερα. Το 40% του διοξιδίου του άνθρακα που παράγεται, που φεύγει στην ατμόσφαιρα, η επιβάρυνση στην υγεία όλων των κατοίκων από Φλόρινα μέχρι και Κοζάνη. Ήδη υπάρχουν μελέτες επίσημες σε παιδιά Φλόρινας, Πτολεμαίδας, Κοζάνης, όπου υπάρχει τεράστια αύξηση και επίπτωση σε βρονχίτιδες. Υπάρχουν, εμείς οι γιατροί το συζητάμε, υπάρχει τεράστιο ποσοστό και επιπολασμός καρκίνων στην περιοχή. Στο Θεαγένιο οι γιατροί το συζητάνε, μα δεν σας ανησυχεί καθόλου, δεν φοβάστε εκεί πάνω. Στο Θεαγένιο νοσηλεύουν και θεραπεύουν ανθρώπους της περιοχής μας. Τελικά πρέπει να κλείσουν οι μονάδες. Έχουμε λοιπόν τόσο
τόσο συμβιβαστεί με τον θάνατο, αυτό που θα έλεγε και ένας ιερωμένος, έχουμε πουλήσει την ψυχή μας στον διάβολο. Δεν μας φοβίζει τίποτα πλέον. Μας ενδιαφέρει η οικονομική ανάπτυξη μακροοικονομικά, αλλά μας και οι θέσεις εργασίας που είναι σημαντικό, κάποιος που δεν έχει δουλειά να θρέψει τα παιδιά του. Αλλά αν θα ρωτούσα τι θα προτιμούσε, να πεινάνε τα παιδιά του ή να πεθάνουν, τι θα διάλεγε. Μέχρι το 2020, σε 8 χρόνια, το 29% της παραγόμενης ενέργειας θα πρέπει να είναι από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μα ήδη σήμερα δεν παράγουμε ούτε 7-8%, δεν ξέρω αν είναι παραπάνω, Γιάννη, αν ξέρεις το νούμερο. Λοιπόν, άρα μπορεί σε 8 χρόνια να φτάσουμε στο 29%. Είναι σημαντικά ζητήματα τα οποία θα πρέπει να δούμε πέρα από το σκέλος της ΔΕΗ σαν μια επιχείρηση η οποία δίνει θέσεις εργασίας και δεν αμφισβητεί κανείς αυτό. Αλλά βέβαια, και κλείνω με αυτό, με κάποια στοιχεία ακόμα, τα οποία στοιχεία τα πήρα από το Σωματείο Σπάρτακος, από μια ανάρτησή του. Η ΔΕΗ το 1994, αν θυμάμαι, είχε 37.000 εργαζομένους μονίμους υπαλλήλους. Σήμερα έχει 21.000. Μειώθηκαν οι ανάγκες της ΔΕΗ? Όχι, δόθηκαν σε εργολάβους στο σύγχρονο δουλεμπόριο. Μπορούμε να απαιτήσουμε ή και να πετύχουμε ξανά αυτές οι θέσεις να γίνουν θέσεις μόνιμες της ΔΕΗ και να φύγουν επιτέλους οι εργολάβοι ή συμπληρωματικά να λειτουργήσουν στη ΔΕΗ. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα. Βέβαια, δεν θα διαφωνήσω με τον Δήμαρχο και κλείνω στη μορφή κινητοποιήσεων. Είμαι απεσιόδοξο όμως, κύριε Δήμαρχε. Δεν θα πετύχουμε τίποτα, δυστυχώς. Δύσκολος ο αγώνας. Εμείς συντασσόμαστε. Απαντώ στον Γιώργο τον Ψαλίδη ότι